Ανάσα για το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καλαμάτας ήταν οι 18 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες οι 10 είναι νέες θέσεις. 18 ορκίστηκαν χθες. Είχε ορκιστεί άλλη μία νοσηλεύτρια τις προηγούμενες μέρες και μία ακόμα θα ορκιστεί στις 8 Αυγούστου, δηλαδή από την ίδια προκήρυξη έχουμε 20 που αναλαμβάνουν υπηρεσία και 3 ακόμα που περιμένουμε, που έχουν διοριστεί, περιμένουμε την αναπλήρωσή τους γιατί θα αντικατασταθούν, γιατί οι πρώτες δεν αποδέχτηκαν. Άρα λοιπόν έχουμε 23 προσλήψεις ΑΕ νοσηλευτικής. Πολλές από αυτές είναι ήδη επικουρικές ή με ορισμένου χρόνου σύμβαση που υπηρετούν στο νοσοκομείο μας, αλλά και αρκετές είναι καινούργιες νοσηλεύτριες για μας. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό ένα σταθμός για την πορεία και την ζωή των νοσηλευτριών μας, για αυτές που ήδη υπηρετούσαν, που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο και στους ασθενείς. Μονιμοποιούνται. Άρα λοιπόν η εξασφάλιση ενός μόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος και για το νοσοκομείο και για τις ίδιες θα προσφέρει τα μέγιστα στην υπηρεσία των ασθενών. Πολλές ήδη υπηρετούν, αλλά είναι 10 περίπου στο σύνολο νέες προσλήψεις. Όπως επισημαίνει η διοικήτρια του νοσοκομείου, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες προσλήψεις για την ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού. Έχουν διοριστεί 2 ΠΕ νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και αναμένουμε ακόμα 9 ΔΕ από την προκήρυξη που θα τοποθετηθούν το Σεπτέμβριο. Είμαστε δηλαδή ουσιαστικά 35-34 προσλήψεις σε αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλευτών. Μέσα σε 2 μήνες 3 μόνιμοι νοσηλευτές θα έρθουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια που δεν είχαν γίνει προσλήψεις μονίμων νοσηλευτών και νομίζω ότι όπως σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι το νοσηλευτικό να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Παράλληλα, ανέλαβε υπηρεσία ιατρός ειδικότητας ΟΡΙΛΑ, η οποία διορίζεται ως επικουρικός γιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 2 ετών. Είναι μια νέα γιατρός, επικουρική ΟΡΙΛΑ, θα προσθεθεί στο δυναμικό του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλον έναν μόνιμο γιατρό και έναν διευθυντή στο ΟΡΙΛΑ τμήμα και έχουμε και μια προκήρυξη για έναν ακόμα μόνιμο γιατρό. Είναι ένα τμήμα που είχε έλλειμμα, θα σας έλεγα, και έπρεπε να ενισχυθεί, γιατί τα περιστατικά είναι πάρα πολλά.